Το προσφυγικό δράμα στη Συρία πολλαπλασιάζεται στα σύνορα με την Τουρκία. Μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων διανέμουν νερό και τροφή στους χιλιάδες αμάχους που καταφθάνουν στο πέρασμα Μπαμπ αλ Σαλάμα, το οποίο παραμένει κλειστό από την τουρκική πλευρά. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίστηκε με απειλητική διάθεση εναντί της Ευρώπης ως προς τη διαχείριση των προσφυγικών ροών, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί η ΕΣΑΗ να μην επιτρέπει την πρόσβαση σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Στην Ανδριανούπολη βάζουμε τους πρόσφυγες στα λεωφορεία και τους γυρίζουμε πίσω. Αλλά αυτό μπορούμε να το κάνουμε μια ή δύο φορές. Μετά, και συγγνώμη γι' αυτό, αλλά μπορούμε να ανοίξουμε τις πόρτες των συνόρων και να τους πούμε να έχετε ένα καλό ταξίδι. Ζήτησε την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων στη Συρία, θεωρώντας ότι θα μειωθούν οι προσφυγικές ροές, ενώ υποστήριξε ότι η Άγκυρα έχει δαπανίσει περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια την ώρα που έχει λάβει από τον ΟΗΕ μόλις 454 εκατομμύρια δολάρια. Λόγω των σφοδρών επιχειρήσεων από το καθεστώς και της έντασης των βομβαρδισμών από τα ρωσικά μαχητικά στα χωριά και τις δυτικές συνοικίες του Χαλεπίου, το αποτέλεσμα είναι η μεγάλη φυγή των πολιτών. Στον καταβλισμό Ατάμα της Συρίας, τις τελευταίες ημέρες έχουν βρει καταφύγιο περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι προερχόμενοι από το Χαλέπι, ενώ ο συνολικός αριθμός από την επικράτεια της Συρίας ξεπερνά τις 70.000.